Πώς επέλεξες να κάνεις τον αδύναμο Κρίκο? Τι ήταν αυτό που σε ιντριγκάρε τόσο πολύ? Εμένα μου αρέσουν τα παιχνίδια με γενικές γνώσεις. Ναι. Αυτό το λέω γιατί με έχουν πάρει τον τελευταίο καιρό διάφοροι φίλοι δημοσιογράφοι, γιατί πια μετά από τόσα χρόνια, ενώ και πριν εγώ μπροστά, οι περισσότεροι είναι φίλοι, έχουμε συνεργαστεί κτλ. Και με ρωτάνε, δεν μου λες, σου είπανε για τον deal. Τώρα που θα... Δεν μου λες, σου είπαν για το 5x5. Σου λέω, παιδιά, εμένα μου αρέσουν τα παιχνίδια γνώσεων πρώτο και θέλω να επιλέγω και το παιχνίδι που θα... Ας πούμε το Chase επίσης ήταν δική μου επιλογή με τον Αλφα Κύπρου τότε, όταν το ξεκινήσαμε. Ήρθε λοιπόν το Ρίκ και μου είπε, θέλουμε μια ζώνη πριν το κεντρικό δελτίο ειδήσεων για ένα παιχνίδι που να ταιριάζει στη δημόσια τηλεόραση. Mm. Ποιο προτείνεις? Και λέω, ή τον Εκατομμυριούχο ή τον Αδύναμο Κρίκο. Ξεκίνησα τις διαπραγματεύσεις και με τα δύο κανάλια, γιατί το Κρίκος είναι BBC, ο Εκατομμυριούχος δεν θυμάμαι που είναι, νομίζω ITV. Τέλος πάντων, όχι, είναι κάπου αλλού. Εν πάση περιπτώσει, τα βρήκαμε το BBC και ξεκίνησα τον Κρίκο και δεν φανταζόμουν αυτό που θα γινότανε. Ούτε εμείς, η αλήθεια είναι. Ναι. Πήρες ποτέ τηλέφωνο την Ελένα Κρήτα να ζητήσει συμβουλή? Ναι, από την αρχή. Από την αρχή. Ναι, γιατί... Την ήξερες, γνωριζόσασταν? Ναι, πολύ καλά. Έχουμε φάει και στο σπίτι της Ελένας. Είναι και μισή Κύπρια. Ήταν η πρώτη καλεσμένη Οκτώβριο του 2012 στο Τετατέτ. Ναι, γιατί ήθελα ένα πρόσωπο, επειδή το Τετατέτ κυρίως γυρίζεται στην Αθήνα, ήθελα ένα πρόσωπο που να συνδέει και παίζεται στην Κύπρο, να συνδέει την Ελλάδα με την Κύπρο. Mm. Και το πιο ιδανικό πρόσωπο είναι η Ελένα Κρήτα, λόγω του πατέρα της, του σπουδαίου Λουκία Κρήτα. Έχουμε χρόνια φιλία και βεβαίως την πήρα. Την πήρα 2-3 φορές, δεν απαντούσε. Με πήρε πίσω, μου λέει να βρήκα τις κλήσεις σου και σε πήρα κτλ. Και λέω, Έλενά μου, θα κάνω τον Αδύναμο Κρίκο στην Κύπρο. Και περιμένω, ξέρεις, αχ, τι ωραία αυτά κτλ. Και εγώ. Οχ. Οχ. Ναι. Είχε περάσει δύσκολα, γι' αυτό έχει πει. Ναι. Γιατί είχε περάσει δύσκολα? Και το γράφει και στο βιβλίο της τώρα που το είδα. Δεν μου είχε πει ακριβώς έτσι όπως τα γράφει στο βιβλίο ότι πέρασε τόσο δύσκολα. Μου λέει, Τάσου, είναι πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Δεν θέλω να σου πω ψέματα. Γιατί όμως? Είναι πολύ δύσκολο παιχνίδι. Είναι γιατί είσαι ένας παρουσιαστής με 8 παίχτες που πρέπει να κάνεις παιχνίδι με τους 8 και είναι 8 διαφορετικοί χαρακτήρες. Πρέπει να καταλάβεις εστιχτοδός και στιγμιαία εκεί την ώρα τα όρια του καθενός. Πού θα πας παραπάνω και πού λιγότερο. Ναι, και πού θα πειράξει τον καθένα. Και το δύναμο σημείο, ας πούμε, για να κάνει την κωμωδία. Ουσιαστικά κάνει ένα stand-up comedy και είσαι συνέχεια σε ένα τεντωμένο σκηνή. Θέλει να είσαι ετοιμόλογος, θέλει να είσαι ετοιμοπόλεμος γενικότερα, να μπορεί να απαντήσει σε ό,τι σου πει. Θέλει να θυμάσαι και να ξέρει τι λάθος έκανε ο καθένας, πού την πάτησε. Έσπασες ποτέ σε αυτό το παιχνίδι? Από τα γέλια, γιατί εμείς σε βλέπουμε πάντα σοβαρό, πάντα έτσι, ξέρεις, πολύ συγκροτημένο. Ναι. Μία φορά στα γυρίσματα στην Κύπρο, ναι, όπου έπεσε όλο το συνεργείο κάτω, αλλά ήταν ένα λογοπαίγνιο κυπριακό που δεν μπορώ να το... Να το πεις, ας πούμε. Να το μεταφράσω, ναι, ναι, είναι και λίγο έτσι... Έχει ομολογία δηλαδή. Ναι. Και γενικά όμως δεν το κάνω, γιατί μετά θα χαθεί... Η μαγεία... Ναι, θα πρέπει να το ξαναπάς και δεν θα είναι το ίδιο. Άρα προσπαθείς να είσαι πάντα αυστηρός. Όπως έλεγε η Παναγιωτοπούλου σε κείμενο του Φασουλή, αλλά κρατιέμαι. Το θυμάμαι αυτό, αλλά κρατιέμαι, έλεγε πάντα.